ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Εκτελεί ο Λάρσον προς τα έξω. Η σέντρα από τον Αγκύρε, δεύτερο δοκάρι, το κεφάλι, Μπένσοπ, 1-0. Ο Ντικινή είναι ο σκόρερ. 1-0 η ομάδα του Απόλλωνα, ανοίγει το σκορ με τον Γάλλο Ντικινή να πετυχαίνει το τέταρτο του γκολ για φέτος. 1-0 ο Απόλλωνας. Με κομπίνα η εκτέλεση του κόρνερ με τον Λάρσον. Αλλά πάει πίσω, εκεί που ήταν ο Αγκύρε που έκανε την σέντρα. Και ο Ντικινή μετά το γύρισμα του Ροπέρς. 1-0 ο Απόλλωνας, ανοίγει νωρίς το σκορ εδώ στο Τσίριο στάδιο. Θέλει να κατεβάσει ο Ροπέρς, πάρα πάει όμως τον Αντιόλο. Κρεάν θέλει να βγάλει αντεπίθεση, Νέα Σαλαμίνα. Εδώ υπάρχει offside. Ο Πικής, λίγο πιο μπροστά. Θα το δούμε και στην επανάληψη. Εδώ είναι, δεν ξέρω το πόδι, το γόνατο, γιατί εντάξει, είναι τέτοιες περιπτώσεις που θα έχουμε πολλές για το VAR αυτές. Νομίζω ίσως το γόνατο εκεί του Πικί να είναι λίγο το Αγκύρε. Ο Λάρσον κρατά τώρα για τον Αγκύρε. Καλή είναι η σέντρα, η μπάλα περνά στον Πένσο, Πίτας έξω. Υπάρχει χέρι όμως. Αυτό σφυρίζει ο κύριος Σωτηρίου. Σμιγενόμενη έτσι ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ναι, χτυπά στο χέρι του Βιτσέμπαλα. Σωστός ο κύριος Σωτηρίου. Σωστό, να δούμε πρώτα την φάση. Με τον Σιαθά να έχει χώρο να κάνει ένα σούτ. Δημητρίου μαζεύει. Πρώτη τελική προσπάθεια για τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν άσχημη το σούτ του Σιαθά. Εδώ με το δεξί. Η μπάλα χτυπάει νομίζω και σε ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα να πάει λίγο έτσι πιο ψηλά. Όμως ο Δημητρίου σταθερός. Θα μαζέψει την πανικός άχνας Ολυμπιακός. Να δούμε τον Μπέσο που εδώ κερδίζει φάουλ. Δει ο Σμόφς. Έφευγε ο Μπέσο. Ωστόσο έκανε το φάουλ και ήταν φάουλ για κίτρινη από τη στιγμή που βρήκε τον Μπέσο. Να δούμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ είναι γλιστρά, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και τα πόδια του Μπέσο. Φάουλ καθαρό και σωστή κίτρινη. Από τον κύριο Σωτήρη. Ο Λάρσον εκτελεί. Καλή εκτέλεση ο Κίσας. Η μπάλα χτυπά. 2-0 ο Ντικινή. 2-0 ο Απόλλωνας. Στο 32. Εδώ ο Λάρσον εκτελεί. Σε ποδοσφαιριστή της Νέας Σαλαμίνας χτυπάει μπάλα. Και ο Ντικινή εύκολα σε άδειο τέρμα κάνει το 2-0. Το 32. Δεύτερο γκολ για τον Ντικινή. Φτάνει στα 5 στο πρωτάθλημα. Ανδρέα Οδυσσέως, αυτό που ήταν ζητούμενο για τον Απόλλωνα έρχεται. Νομίζω υπάρχει διαφορά. Να δούμε τον Σιαθά. Καλή προσπάθεια Δημητρίου. Η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι για τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Δημητρίου, ωστόσο, είχε πολύ σωστή τοποθέτηση στη φάση αυτή. Εδώ, καλή προσπάθεια από τον Σιαθά. Το σούτ πάει στον Δημητρίου που είχε και τη σωστή τοποθέτηση. Πεδρό, Ντικινή έχει χώρο, Μπένσοπ, κρατά, δίνει έξω, Πίτας έξω, κόρνερ είναι. Καλή φάση για τον Απόλλωνα, στο 40. Εδώ με τον Μπένσοπ βλέπει την κίνηση του Πίτα. Είναι αρκετά καλή ευκαιρία. Εδώ υπάρχει φάουλ στον Μπένσοπ από τον... Εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Μπάλα περνά. Κίσας με διπλή προσπάθεια. Μαζεύει την μπάλα. Τας. Εδώ. Κοιτάξτε. Ο Κίσας χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να μαζέψει την μπάλα. Φυσικά τον Μπένσοπ που έχει χώρο να κάνει το σούτ. Πέφτει ο Κίσας και μαζεύει. Είναι Ανδρέα. Η βοηθή του. Έναξε δεύτερο ημιχρόνο λοιπόν. Τον Απόλλωνα στη σέντρα. Χάμπος Κυριάκου στην πρώτη προσπάθεια. Στην κίνηση που κάνει ο Λάρσον. Τον Ντενίτς ψάχνει τον Πίτα. Κάνει φάουλ.
στον Ανδρέου. Κίνηση από τον Μπένσοπ στην περιοχή. Ανεβάζει την μπάλα. Λάρσον. Και πάλι για τον Μπένσοπ. Και σας πολύ όμορφη προσπάθεια από Μπένσοπ και Λάρσον. Κλείνει. Ψάχνει Μπένσοπ. Θέλει από την περιοχή. Άμυνα από τη φορά από τον Ανδρέου. Φάουλ από τον Ολλανδό. Εδώ το φάουλ του Μπένσοπ στον Ανδρέου. Και εδώ η προηγούμενη ευκαιρία, το σούτ του Μπένσοπ. Και σωστή τοποθέτηση ο Κίστας και μάζεψε την μπάλα. Έχει χώρο να ανέβει. Να κάνει και σέντρα για Μπένσοπ. Το κεφάλι Κίστας. Πολύ καλή απόκρουση σε κόρνερ. Από ένα που ξεκινάει με ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Μπένσοπ ως μεταφραστή αυτών των ευκαιριών. Πέδρο για νέα σέντρα. Η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Γκρεάν. Εδώ. Α, δεν... Είναι εύκολη φάση που ακριβώς νομίζω είναι έξω. Να το δούμε εδώ. Εκτελείται απευθείας έξω από τον Αγκυρέ το φάουλ. Είναι ο Πίτας. Μπαραβίκας βγάζει άμυνα. Να δούμε εδώ την φάση. Μπαραβίκας. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν την ώρα που πάτησε κάτω, πάτησε στο πόδι του συμποδοσφαιριστή του, να δούμε. Ναι, το πιο πιθανό αυτό να έγινε. Και γι' αυτό τραυματίστηκε ο Μπαραβίκας. Που είναι στο έδαφος. Να δούμε το πόσο σοβαρός θα είναι ο τραυματισμός. Πρέπει ο Σιαθάς, κατεβάζει, έχει χώρο. Σιαθάς κάνει σούτ, ο Δημητρίου πέφτει και μαζεύει. Τρίτη τελική προσπάθεια για τη Νέα Σαλαμίνα. Με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Τον Σιαθά να κάνει σούτ και τον Δημητρίου να πέφτει να μαζεύει. Και στις τρεις περιπτώσεις μάζεψε σταθερά. Κάνει κίνηση ο Χάμπος Κυριάκου, ο οποίος πάει για σέντρα. Να ο Μπένσοπ, 3-0. Λίγο πριν φύγει από το παιχνίδι ο Ολλανδός σκοράρει το τέταρτο του γκολ. Για φέτος, 3-0 από όλα καθαρίζει το παιχνίδι στο 61. Με τον Μπένσοπ, με κεφαγιά. Και αφού η μπάλα χτυπάει πρώτα στο δοκάρι, πάει στα δίχτυα. Εδώ, Χάμπος Κυριάκου, το 1-2 με τον Πέδρο, κάνει σέντρα. Κεφάλι του Μπένσο από το δοκάρι και μέσα. Ο Απόλλωνας φτάνει στο 3-0, καθαρίζει το παιχνίδι. Αλλαγή για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Παύλου, βλέποντας και πάλι την επανάληψη του γκολ. Νέα σέντρα, Ντικίνη, Γκακπέ πάει να μπει στην φάση, μαζεύει ο Κίσας. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα που έχει επιβληθεί, έχει κερδίσει κατά κράτος. Μια Σαλαμίνα με προϋποθέσεις, η σέντρα, εύκολη υπόθεση όμως και πάλι για τον... το παιχνίδι. Ολοκληρώνεται, ο Απόλλωνας προσθέτει ακόμη ένα τρίποντο στο ενεργητικό του. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.